Κασελάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα κάνει τώρα δηλώσεις από την Κουμουντούρου. Έτοιμη, παιδιά. Ναι, κύριε πρόεδρε. Καταρχάς, οι σκέψεις μου σήμερα το βράδυ είναι με τους Έλληνες οι οποίοι μεταφέρονται από το Ισραήλ στην πατρίδα τους και για τους υπόλοιπους που είναι να μεταφερθούν τις επόμενες ώρες για την ασφάλειά τους. Είμαστε σε διαρκή επαφή με το Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας πληροφόρηση για το θέμα και τους ευχαριστούμε για την καλή συνεργασία. Μην ξεχνάμε τα πιο σημαντικά. Δεύτερον, όσον αφορά στις αυτοδιοικητικές εκλογές, σήμερα ήταν ένα πρώτο μήνυμα για την ανάγκη η χώρα μας να έχει μια νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη, η οποία μπορεί να κυβερνήσει τον τόπο. Το βλέπετε αυτό σε πολλές περιπτώσεις, αλλά το βλέπετε και στη Θεσσαλία, όπου ο παντοδύναμος περιφερειάρχης υπέστη μεγάλες απώλειες και συγχαίρω τον Δημήτρη Κουρέτα για τον αγώνα του και θα είμαστε στο πλευρό του την επόμενη εβδομάδα. Στη Θεσσαλονίκη οι προοδευτικές υποψηφιότητες υπερίσχυσαν. Στην Αττική ο Γιώργος Ιωακιμίδης, ο οποίος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έδωσε ένα μεγάλο αγώνα, κατάφερε να λάβει τη δεύτερη θέση και ήταν τιμή μου να το στηρίξω αυτές τις μέρες. Ευχαριστώ τον Κώστα Ζαχαριάδη για τον εξαιρετικό αγώνα που έδωσε στην Αθήνα και ανεξάρτητα αποτελέσματος. Είναι δύο εξαιρετικοί υποψήφοι, και ο κύριος Δούκας και ο κύριος Ζαχαριάδης, και όλοι οι προοδευτικοί Αθηναίοι πρέπει να στηρίξουμε τον αγώνα εναντίον του Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος έχασε ποσοστά παρά 5 χρόνια διακυβέρνησης. Συνεπώς υπάρχουν ευκαιρίες από εδώ και πέρα για να χτίσουμε τη μεγάλη προοδευτική παράταξη η οποία θα κυβερνήσει τον τόπο μας, και είναι επιτακτική ανάγκη αυτό. Αλλά για να γίνει αυτό πραγματικότητα πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο είπε ο πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας, είχε πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται ανανέωση χθες. Ανανέωση λοιπόν του χθες αρχίζει αύριο. Αύριο χτίζουμε τη νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη και θα αναδείξουμε νέα πρόσωπα, νέα στελέχη με τις αξίες τις δικές μας, οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν στον τόπο. Το κόμμα μας είναι ανοιχτό σε όλους τους πολίτες που θέλουν να προσφέρουν. Η αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να είναι ένα ζήτημα του τελευταίου μήνα, των τελευταίων 2 μηνών. Πρέπει να είναι ένα ζήτημα διαρκές. Και όντως ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχα πει και στην προεκλογική μου καμπάνια, δεν είχε μεγάλη παρουσία στον κοινωνικό ιστό της χώρας. Μία λοιπόν από τις ευθύνες που αναλαμβάνω προσωπικά είναι να χτιστεί τα επόμενα χρόνια αυτή η παρουσία στον κοινωνικό ιστό της χώρας. Αρχίζουμε από αύριο. Αρχίζουμε από αύριο τη μεγάλη ανανέωση, τη μεγάλη εμψύχωση του ανθρώπινου δυναμικού μας, η οποία είναι πλέον επιτακτική ανάγκη. Τέλος, όσον αφορά, φαντάζομαι θέλετε να με ρωτήσετε για τα σχόλια του κυρίου Μπέου, δεν έχω πολλά να πω. Νομίζω φανερώνουν αρκετά από μόνα τους. Απλά θα παροτρύνω τη δικαιοσύνη, όπως πάντα παροτρύνω τη δικαιοσύνη, επιτέλους και σε αυτό το θέμα να κάνει τη δουλειά της. Σας ευχαριστώ πολύ. Έγιναν λαθασμένες επιλογές σε πρόσωπα από την προηγούμενη ηγεσία? Δεν δέχτηκε ερωτήσεις ο κύριος Κασελάκης. Μάλιστα, ο Αντώνης Ατζολέτος είναι εκεί. Λοιπόν, Αντώνη, έθεσε μία σειρά από θέματα που χρήζουν ερμηνείας τώρα. Μας έδωσε τροφή κύριος Κασελάκης. Σίγουρα. Μίλησε για μία νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη. Και γι' αυτό και στο τέλος ρωτήσαμε αν όντως κάποιες επιλογές που δεν ήταν δικές του, ίσως να μην ήταν οι καλύτερες δυνατές, έμεινε σε πολύ συγκεκριμένες υποψηφιότητες ο κύριος Κασελάκης στην Θεσσαλονίκη, στην Αττική, στη Θεσσαλία βεβαίως. Στη Θεσσαλονίκη είναι τρίτος βέβαια ο καταλαβαίνει... ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι δεύτερος. Είναι τρίτος. Ναι. Αλλά έμεινε στο γεγονός ότι οι δύο δυνάμεις, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, μπορούν να αλλάξουν το αποτέλεσμα στην επόμενη εκλογική μάχη. Όπως επίσης και δεν στην υπάρχει Αττική, ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη.
υπάρχει και δεν το ξέρω. Δεν υπάρχει. Ο κ. Αγγελούδης κατεβαίνει ως ανεξάρτητος. Ο κ. Αγγελούδης δεν έχει στήριξη από το Πασόκ. Ήταν κοντά. Προέρχεται από το Πασόκ, αλλά δεν έχει κομματική στήριξη. Είναι προερχόμενος από το Πασόκ. Ο Βασιλιάρης έχει γίνει και ο δήμαρχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και από το ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, ναι, έλα, Αντώνη, συνεχίζουμε. Είναι προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ, αυτό εννοούσα και σε αυτό φαίνεται να στηρίζουν πολλά. Όπως επίσης και για τον Αττική, δεν ακούσαμε κάτι από τον κύριο Κασελάκη για το γεγονός ότι σε αντίθεση με το τι έγινε το 2019, η υποψηφιότητα του ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε να ανακόψει το δρόμο για εκλογή από την δεύτερη Κυριακή. Έχουμε ουσιαστικά τον κύριο Χαρδαλιά, περιφερειάρχη από την πρώτη. Δεν έγινε μια συντήρηση δυνάμεων, αυτό είναι σαφές. Και γι' αυτό υπάρχει προβληματισμός στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πέρα από την κεντρική Μακεδονία μπορούμε να δούμε και άλλες περιφέρειες όπως η Ήπειρος, η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος, που ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει με πάνω από 10 μονάδες. Συνεπώς αυτό στο οποίο αναφέρθηκε και σε αυτό στο οποίο μίλησε σε εμάς πριν από λίγο, ότι πρέπει να υπάρξουν νέοι υποψήφοι, 35άριδες, που θα αναλάβουν το έργο των αυτοδιοικητικών εκλογών το επόμενο διάστημα, είναι το ζητούμενο. Καταλαβαίνουμε πως θα δώσει μεγάλη μάχη για τη Θεσσαλία. Άρα δεν ήταν καλές οι επιλογές της προηγούμενης διοίκησης. Είναι και ο κύριος Σπύρτης εδώ που συνέβαλε σε αυτές τις επιλογές. Δεν πρέπει να απαντήσει. Τι, πώς. Και άλλαξαν και πολλές, ξέρετε. Στο τέλος. Ναι, ολοκλήρωσε Αντώνη το ρεπορτάζ και θα την κάνουμε. Ναι, θα τα πω, μόλις τελειώσει. Μένει να δούμε αν ο κύριος Κασελάκης, από ό,τι καταλαβαίνουμε, επιλέξει να βρεθεί στη Θεσσαλία για άλλη μια φορά, προκειμένου να στηρίξει τον κύριο Κουρέτα. Έκανε και το σχόλιο για τον κύριο Μπέο, το ακούσαμε, με τον οποίο είχε αντιμαχήσει. Και προεκλογικά. Μάλιστα. Λοιπόν.